Ευρισκόμεθα εις το 14ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στίχος 6. Και είδων άλλων άγγελων πετώμενων εν μεσουρανήματι έχοντα Ευαγγέλιον αιώνιον, ευαγγελίσε επί τους καθημένους επί της γης και επί παν έθνος και φιλήν και γλώσσαν και λαών, λέγον εν φωνή μεγάλη: φοβήθητε τον Κύριον και δότε αυτοδόξαν, ότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού, και προσκυνήσατε το ποιήσαντι των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πηγάς υδάτων. Και είδα, σας αποδίδω, άλλον άγγελον να πετά στο μεσουράνημα, να κρατά Ευαγγέλιο αιώνιο, ευαγγελίζοντας αυτούς που κάθονται, που βρίσκονται στην επιφάνεια της γης, σε κάθε έθνος και φυλή και γλώσσα και λαό. Και έλεγε με φωνή μεγάλη: φοβηθείτε τον Κύριον και δώσετε δόξα εις Αυτόν, γιατί ήλθε η ώρα της κρίσεώς Του, και προσκυνήσατε εκείνον που δημιούργησε τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και τα σπηγά στον υδάτων. Μετά το παρεμβληθέν διάψαλμα του ισταμένου αρνίου, που περιστοιχίζεται από τις 144.000 των αφιερωμένων πιστών, επανέρχεται, αγαπητοί μου, ο Ιερός Ευαγγελιστής εις τη συνέχεια των καταθλιπτικών εικόνων της ιστορίας, της ανθρωπότητος και της Εκκλησίας. Βεβαίως, μετά από την παρουσία του Αντιχρίστου, ευθύς μετά, το υπογραμμίζω, σας το έχω πει 2-3 φορές μέχρι τώρα, δεν μεσολαβεί τίποτα μετά από τον Αντίχριστο. Ευθύς μετά έρχεται ο Χριστός, ο οποίος θα έλθει όχι ως λυτρωτής, αλλά ως κριτής. Έτσι, εφ' εξής, τα αναφερόμενα παρακάτω κεφάλαια καλύπτονται από την προπαρασκευή της κρίσεως και καταλήγουν εις την τελική κρίση, η οποία συμπίπτει πάντοτε με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Όταν λέμε κρίση, εννοούμε την αποκατάσταση του δικαίου και της αληθείας εις το πρόσωπο των δικαίων και των αληθών χριστιανών, όπως και την τιμωρία της αδικίας και του ψεύδους εις το πρόσωπο των ασεβών και αδίκων και απίστων ανθρώπων. Όπως πρώτου Αντιχρίστου, έχουμε το χρόνο της δράσεως των επιμέρους Αντιχρίστων, έτσι και πρώτης τελικής κρίσεως έχουμε την μερική κρίση της ιστορίας. Όπως έχουμε πολλούς Αντιχρίστους, έχουμε πολλές κρίσεις. Πολλές κρίσεις του Χριστού. Αυτή η μερική κρίση της ιστορίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η επέμβαση του Χριστού κριτού εις τα επιμέρους γεγονότα της ιστορίας. Όπως ακριβώς βλέπουμε να επεμβαίνει ο Θεός εις την ιστορία του Ισραήλ, καθόλου το μήκος της υπάρξεώς της, έτσι ο Θεός επεμβαίνει πάντοτε μέσα στην ιστορία για να δημιουργεί αυτές τις επιμέρους κρίσεις. Οι επεμβάσεις αυτές του Θεού έχουν είτε παιδαγωγικών χαρακτήρα, είτε καταδικαστικών χαρακτήρα, αναλόγως το πώς θα κρίνει ο Θεός. Η τελική κρίση όμως δεν θα έχει παιδαγωγικών χαρακτήρα,
αλλά μόνον και κατά μόνον καταδικαστικών χαρακτήρα. Με βάση αυτά που σας είπα, παρατηρούμε ότι πρώτης τελικής κρίσεως ήδη η κρίση ενεργείται, η κρίση επιτελείται. Όπως και πρώτου ερχομού του Αντιχρίστου, ο Αντίχριστος δρά και ενεργεί. Αυτό φαίνεται από πολλά χωρία της Αγίας Γραφής, ότι η κρίση ήδη επιτελείται. Αποτελεί ένα μυστήριο πως ο Θεός επεμβαίνει μέσα στην ιστορία και κρίνει την ιστορία. Και φυσικά τούτο είναι ολοφάνερο εις τα μάτια των πιστών. Εις τους απίστους ίσως δεν φαίνεται, ή καλύτερα φαίνεται, αλλά δεν θα ήθελαν ποτέ να εξηγήσουν το φαινόμενο θεολογικά, αλλά με άλλα κριτήρια, εκείνα τα οποία προσφέρει η κοσμική φιλοσοφία της ιστορίας. Με τα κριτήρια αυτά κρίνουν τα αποτελέσματα της ιστορίας. Επί παραδείγματι, γιατί εμείς νικούσαμε το 1940, γιατί χάθηκε, γιατί νικήθηκε η Γερμανία κατά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμο. Αυτά τα γιατί της ιστορίας δεν ερμηνεύουν ποτέ θεολογικά οι ιστορικοί, διότι δεν έχουν θεολογικά μάτια. Προσπαθούν να κάνουν ερμηνεία φιλοσοφική της ιστορίας, όχι όμως θεολογική. Επί παραδείγματι, πώς μπορεί να κριθεί το θαύμα της νίκης των Ελλήνων εναντίον δύο αυτοκρατοριών, της Ιταλίας και της Γερμανίας? Δύναται να εξηγηθεί με ποικίλες θεωρίες, και είτε ηλιστικές θεωρίες, είτε οικονομικές. Βεβαίως ηλιστική είναι, αν και εδώ είναι τώρα το σπουδαίο, ότι αυτές οι θεωρίες επαληθεύουν από την ανάποδη. Θα έπρεπε με βάση τις θεωρίες αυτές να είχε κερδίσει τον πόλεμο και η Γερμανία και η Ιταλία, διότι κάποιοι άλλοι παράγοντες μπαίνουν. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι παράγοντες οι οποίοι τελικά δίδουν την νίκη στην Ελλάδα? Αυτοί οι άλλοι παράγοντες ερμηνεύονται είτε ηλιστικά είτε ιδεαλιστικά, όπως θέλετε πάρτε το. Το θέμα είναι ότι δεν αναγνωρίζεται ο Θεός ότι επεμβαίνει μέσα στην ιστορία. Δια τους χριστιανούς έχουμε τις επιμέρους κρίσεις της ιστορίας. Όπως λέει ο Θεός, εσείς, λέει στους Εβραίους, δεν με ακούτε, θα σας παραδώσω στα χέρια των Βαβυλωνίων, αλλά εγώ κατόπιν θα τιμωρήσω τους Βαβυλωνίους. Έτσι η καταστροφή της Βαβυλώνος ως ερμηνεία της ιστορίας μπορεί να υποθεί ό,τι θέλετε, αλλά η σωστή ερμηνεία είναι ότι ο Θεός τιμωρεί τους Βαβυλωνίους επειδή εκείνοι με τη σειρά τους είχαν τιμωρήσει τους Εβραίους, αλλά οι Εβραίοι τιμωρήθηκαν από τους Βαβυλωνίους επειδή παρέβησαν τις εντολές του Θεού. Δηλαδή βλέπουμε μία πολυπλοκότητα, μία πολυδεδαλότητα μέσα στην ιστορία. Αυτά όλα δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε παρά μόνο ό,τι μας αποκαλύπτει ο Θεός. Και μόνο μπορούμε να καταλάβουμε μερικά πράγματα όταν δεχθούμε τη θεολογική ερμηνεία της ιστορίας και όχι τη φιλοσοφική ερμηνεία της ιστορίας. Και ακόμα, εάν θέλετε, μέσα στην ιστορία συμβαίνουν πολλά πράγματα ανεξήγητα. Αυτά θα εξηγηθούν πότε, λέτε? Εις την Βασιλεία του Θεού, που θα βλέπουν τις ενέργειες του Θεού έστω εκ των υστέρων. Σαν, πώς να σας το πω, σαν κάτι όπως σήμερα θα προβάλαμε μία ταινία με τα γεγονότα του πολέμου 40-41, και θα καθόμαστε σε μια καρέκλα να τα βλέπουμε ανέτος αυτά. Έτσι τότε οι πιστοί μέσα στη Βασιλεία του Θεού θα βλέπουν να ξετυλίγεται η ιστορία και οι επεμβάσεις του Θεού, και θα βλέπουν τη σοφία και την αγάπη του Θεού και θα δοξολογούν τον Θεό. Αλλά ας δούμε και κάποια χωρία από την Αγία Γραφή πως επεμβαίνει ο Θεός και κρίνει μερικώς
την ιστορία, διότι τελικώς θα κριθεί στα έσφατα. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 11,32: «Κρινόμενοι υπό του Κυρίου παιδευόμεθα, ή να μη συν το κόσμο κατακριθόμεν». Άωστε επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή των πιστών. Ναι. Πώς επεμβαίνει? Επεμβαίνει με μία αμαρτία μου που θα κάνω, θα έρθει να με παιδαγωγήσει, κάνει κρίση σε μένα, μου δημιουργεί κρίση, δηλαδή δικαστήριο, και με παιδαγωγεί με την κρίση εκείνη που μου κάνει. Και λέγει τώρα ο Απόστολος: «Κρινόμενοι από τον Κύριο παιδαγωγούμεθα, ώστε να μην κατακριθούμε κατά την τελική κρίση που είναι καταδικαστική μαζί με τον κόσμο». Το καταλάβατε? Ακόμη λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δηλαδή ο Κύριος στον στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, συγγνώμη, ο Ιωάννης το λέγει: «Ο πιστεύων εις αυτόν τον Χριστόν ου κρίνεται, ο δε μη πιστεύων ήδη κέκριται». Αυτός που δεν πιστεύει στον Χριστόν ήδη έχει κριθεί. Πως ήδη κέκριται, εάν η κρίση αναμένεται στα έσχατα? Είναι η ιδία έννοια που λέμε: ο Αντίχριστος έρχεται και ήδη πολλοί Αντίχριστοι υπάρχουν. Είναι ακριβώς η ιδία θέση. Γι' αυτό σας πήρα παράλληλα το θέμα του Αντιχρίστου με τους Αντιχρίστους και το θέμα της κρίσεως με τις επιμέρους κρίσεις. Τα πήρα παράλληλα. «Αυτή δε εστίν η κρίσης», λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως». Και σημειώνει πάλι ο Ιερός Ευαγγελιστής, το λέγει ο Χριστός: «Νυν κρίσης εστί του κόσμου τούτου, νυν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω». Τώρα αυτό το νυν πότε είναι? Τώρα, εκείνη τη βραδιά. Εκείνη τη βραδιά που ο Κύριος είναι στον κήπο της Γεθσημανή, που την άλλη μέρα θα σταυρωθεί επί του Σταυρού. Τώρα, λέγει, τώρα υπάρχει κρίση στον κόσμο αυτόν. Υπάρχει κρίση αυτού του κόσμου. Όχι, προσέξτε, όχι στον κόσμο, αλλά αυτού του κόσμου. Τώρα νυν ο άρχον του κόσμου τούτου. Ποιος είναι ο άρχον του κόσμου τούτου? Ο διάβολος. Εκβληθήσετε έξω, θα πεταχτεί έξω, που σημαίνει θα κριθεί. Ώστε ο διάβολος εκρίθη ήδη με τη σταύρωση του Χριστού. Αλλά η τελευταία καταδίκη δεν θα είναι παρά εκείνο το οποίο θα βάλει τη σφραγίδα του τελεσιδίκου. Μη πάτε μακριά, αγαπητοί μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος πεθαίνει, γι' αυτόν η κρίση ετελείωσε. Ετελείωσε γι' αυτόν η κρίση. Εκρίθηκε. Εάν βρίσκεται εις τον Άδην, ξέρει ότι όταν θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, τότε θα έχει την καταδίκη του πλέον την οριστική. Όταν είναι στον Παράδεισο, ξέρει ότι δεν θα καταδικαστεί, θα εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Κρίθηκε. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο πιστός εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκε από τούτη τη ζωή εις την αιωνία ζωή χωρίς να έρθει σε κρίση, σε καταδίκη, καθόλου, τίποτε. Εις κρίσιν δεν έρχεται. Βλέπετε πως λοιπόν ενεργείται η κρίση μέσα στην ιστορία. Πάντως ο Ιερός Ευαγγελιστής τώρα στην Αποκάλυψη μας δίδει μία εικόνα, αυτή που σας διάβασα, προπαρασκευής της κρίσεως, η οποία επεκτείνεται εις την έκχυση των 7 φιαλών, που είναι μία σειρά από πληγές και οι οποίες είναι οι τελευταίες μέσα εις την ιστορία. Ενθυμίστε ότι είχαμε άλλες 2 επτάδες. Τώρα έχουμε την τελευταία επτάδα.
Δεν σημαίνει βεβαίως ότι τελειώνει η μία ιστορικά και να αρχίσει η άλλη και κατόπιν η άλλη. Ενθυμίστε που σας είχα πει ότι και οι τρεις επτάδες ενεργούν παραλλήλως, όταν είχαμε κάνει ένα θέμα πώς θα ερμηνεύσουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Θα πρέπει να πάρουμε τα γεγονότα σε μία ευθεία του χρόνου ή σε μία ελικοειδή γραμμή. Ενθυμίστε τον τρόπο της ερμηνείας, που σημαίνει έχουμε επανάληψη και επανάληψη, ώστε η πρώτη πληγή της πρώτης επτάδος, η πρώτη πληγή της δευτέρας επτάδος και η πρώτη πληγή της τρίτης επτάδος στην πραγματικότητα είναι μία πληγή η οποία συνεχίζει μέσα στους αιώνες, καλύπτουσα όλες τις πτυχές της έως τα έσχατα. Μεν λοιπόν να ειδούμε τις πληγές των επτά φιαλών, που θα είναι, όπως είπαμε, η τελευταία πια φάση της κάθε πληγής. Ο άγγελος τον οποίον βλέπει ο Ιερός Ευαγγελιστής είναι ένας νέος άγγελος, δηλαδή νέος με την έννοια πρώτη φορά εμφανίζεται στο προσκήνιο, δεν έχει σχέση με τις εμφανίσεις των προηγουμένων αγγέλων, γιατί λέγει και είδων άλλων άγγελων, άλλων άγγελων πετώμενων εν μεσουρανήματι και τα λοιπά, ή το φερόμενος εν μεσουρανήματι. Τι θα πει αυτό? Που δείχνει ότι το μήνυμά του έπρεπε να γίνει αντιληπτόν από όλους τους κατοίκους της γης. Αυτό θα πει ότι μεσουρανή είναι στο κέντρο του ουρανού, στο ζενίθ. Αυτόν το μεσουράνημα πετάει στο κέντρο, που σημαίνει ότι έχουμε μία αντίληψη του αγγέλου, προσέξατε το, οπτικοακουστική. Τον εβλέπουμε και τον ακούμε. Προσέξτε, δεν είναι άγγελος, είναι εικόνα αυτό. Θα το δείτε στη συνέχεια. Αυτή η οπτικοακουστική παρουσία του Ευαγγελίου, γιατί κρατάει Ευαγγέλιον ο άγγελος, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η παρουσία του Ευαγγελίου ως απολύτως αναγκαιοτάτη, που σημαίνει ότι πρέπει να αποσταλούν άνθρωποι να κηρύξουν, τους οποίους ανθρώπους που θα κηρύξουν πρέπει να τους δει και να τους ακούσει ο κόσμος. Να τους δει και να τους ακούσει ο κόσμος. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 10,14. Πώς πιστεύσουσιν ου κήκουσαν, πώς δε ακούσουσι χωρίς κηρύσσοντος, πώς θα πιστέψουν αν δεν ακούσουν, πώς θα ακούσουν αν δεν πάει κάποιος να τους κηρύξει, να τον δουν και φυσικά να τον ακούσουν. Αυτό είναι, ότι το Ευαγγέλιο θα κινηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις της γης μας για να γίνει αντιληπτό από όλους τους ανθρώπους, από Αποστόλους, Ιεραποστόλους. Αυτό θα πει είναι εν μεσουρανήματι ο άγγελος. Τον βλέπουν όλοι, ή καλύτερα, το βλέπουν όλοι το Ευαγγέλιο. Το ακούνε όλοι το Ευαγγέλιο. Προσέξτε αυτό το σημείο, έχει σημασία. Κρατά ο άγγελος Ευαγγέλιον αιώνιον, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εδώ. Είναι αιώνιο, χωρίς ποτέ να παλιώνει, που δίνει σε εκείνους που πιστεύουν την αιώνια ζωή, που είναι αιωνίου κύρους, που δίδει το χαρούμενο μήνυμα, την αγαθήν αγγελία, ότι οι βουλές του Θεού βρίσκουν την πραγμάτωσή τους, ότι δηλαδή έρχεται η σωτηρία των πιστών δια της παγκοσμίου κρίσεως του Κρητού. Είναι συνεπώς αιώνιο, όπως λέει ο Ανδρέας Κεσαρίας, να το πει κανείς με δύο λόγια, αιώνιον Ευαγγέλιον, το εξ αιώνος τούτο παρά το Θεό προορίστε. Αυτό το Ευαγγέλιον που αιωνίως έχει προοριστεί από τον Θεό να είναι αυτό. Γι' αυτό λέγεται αιώνιον Ευαγγέλιον. Η παρουσία του οράματος με αυτόν τον άγγελον που πετά
εν μες ουρανήματι και κρατά το αιώνιον Ευαγγέλιον, δείχνει αφενός με την ανάγκη της μετανοίας σε εκείνους που εκηρύχθη το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο εκηρύχθη, αγαπητοί μου, σε όλα τα έθνη, σε όλους τους λαούς. Θα το δούμε στη συνέχεια, που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, σε κάθε λαό, σε κάθε φυλή, σε κάθε γλώσσα. Το Ευαγγέλιο εκεί που κηρύχθηκε πρέπει να ξανακηρυχθεί σαν ένα κήρυγμα μετανοίας και επιστροφής. Σε εκείνους που δεν κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο θα πρέπει να γίνει ακουστό για να δοθεί μια μαρτυρία. Να πώς το λέει ο Κύριος, Ματθαίος 24,14, και κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάση της έθνεση, και τότε ήξει το τέλος. Αυτό το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί, λέγει, σε ολόκληρη την οικουμένη εις μαρτύριον, σαν μαρτυρία ότι κηρύχθηκε. Και μείναν άπιστοι οι άνθρωποι, εάν υποτεθεί θα μείνουν άπιστοι, εκείνοι που θα μείνουν άπιστοι, και τότε θα έρθει το τέλος. Άωστε λοιπόν, ο Ευαγγελισμός της Οικουμένης είναι ένα σημείο του τέλους. Αγαπητοί μου, προσέξατε το. Όταν το Ευαγγέλιο κηρυχθεί στην Οικουμένη άπασαν, που είπε ο Κύριος, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη κλπ. Και τώρα λέγει ότι όταν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, τότε θα έρθει και το τέλος. Σημείο λοιπόν του τέλους. Αυτό θέλω να κρατήσετε, σημείο του τέλους. Και αναφέρεται τώρα εδώ για να προπαρασκευάσει ο Ιερός Ευαγγελιστής στο κείμενο του την κρίση που θα έρθει ο Χριστός. Σήμερα το Ευαγγέλιο εκηρύχθηκε παντού. Θα μπορούσαμε να υπούμε, το επιμαρτυρούν οι εκατοντάδες γλώσσες που μεταφράστηκε το Ευαγγέλιο. Εκατοντάδες γλώσσες, αγαπητοί μου. Αν θέλετε να μιλήσω και για τα διαλέκτους, κάπου στις 1400 γλώσσες και διαλέκτους έχει μεταφραστεί η Αγία Γραφή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ουσιαστικά ότι το Ευαγγέλιο εκηρύχθη. Θα μου πείτε, μα μόνο το 1 δισεκατομμύριο από τα 4 δισεκατομμύρια του πληθυσμού της γης είναι χριστιανοί. Ανοίξτε το δειγματολόγιο γλωσσών της Αγίας Γραφής. Υπάρχει ένα βιβλίο και είναι δειγματολόγιο των γλωσσών. Παίρνει ένα χωρίο και έχει ένα δείγμα γραφής. Να ειδείτε σε πόσες διαλέκτους στην κινέζικη γλώσσα έχει μεταφραστεί το Ευαγγέλιο. 20-25 διαλέκτους στην κινέζικη γλώσσα. Μα θα μου πείτε, η Κίνα που είναι 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν είναι χριστιανοί? Ναι, αλλά το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε όμως. Κηρύχθηκε. Κηρύχθηκε. Διότι τι έννοια θα είχε η μετάφραση του Ευαγγελίου? Καλά, μετεφράστη θα μου πείτε, αλλά το Ευαγγέλιο έγινε αποδεκτόν. Εδώ πρέπει να γίνει μία διασάφηση και μία διάκριση. Θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, όχι θα πιστευτεί το Ευαγγέλιο. Αυτό το σημείο παρακαλώ προσέξατε το. Εξάλλου αυτή η φρασούλα του Κυρίου, ότι θα κηρυχθεί εις μαρτύριον πάση της έθνεση, δηλαδή σαν μάρτυρα. Πού? Την ημέρα της κρίσεως. Ότι δηλαδή η ημέρα της κρίσεως θα έχει μάρτυρες, θα έχει μαρτυρίες. Και η μαρτυρία είναι ότι αν πούν, Κύριε, δεν ξέραμε ποτέ τίποτε, το Ευαγγέλιο έφτασε στα αυτιά σας. Μετεφράστε το Ευαγγέλιο, το πήρατε να το διαβάσετε. Ώστε δεν σημαίνει
σαν ένα σημείο του τέλους, ότι θα γίνουν όλοι οι κάτοικοι της γης χριστιανοί. Προσέξατε αυτό το σημείο. Μη περιμένετε τα 4 δισεκατομμύρια των ανθρώπων να γίνουν χριστιανοί. Δεν θα γίνουν. Ου πάντων η πίστης. Μόνο θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Και ακόμα ο ίδιος ο Κύριος το είπε, ότι όταν θα έρθει ξανά θα βρει την πίστη επάνω στη γη. Δεν θα τη βρει ούτε σε εκείνους τους λεγόμενους χριστιανικούς λαούς, ούτε εις αυτούς. Και ποιο είναι το περιεχόμενο του Ευαγγελισμού των Εθνών, όπως λέγει εδώ ο άγγελος, ο οποίος πετά ένα σουρανίματι, δηλαδή είναι εμφανής, είναι σε δημόσιο χώρο, δεν είναι κρυμμένος, ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου προσφέρεται προς πάσαν κατεύθυνση εμφανώς, όχι και κρυμμένος. Πρώτον, φοβήθητε τον Κύριο. Το πρώτο σημείο είναι ο φόβος του Θεού που οδηγεί στη βαθιά πίστη, που αυτός ο φόβος που θα γεννήσει την πίστη θα δημιουργήσει την αποφυγή της αμαρτίας και την τήρηση των εντολών. Είναι τρόπον τίνα μια επανάληψη του κηρύγματος, του μηνύματος του Ιωάννου του Προδρόμου και του Κυρίου, που έλεγε, έλεγαν μετανοείτε ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Αυτό σημαίνει φοβήθητε τον Κύριον, δηλαδή συγκλονιστείτε μέσα σας, νιώστε αλλαγή, επιστροφή, μετανοήσατε, γυρίσατε πίσω εις τον Θεόν. Εξάλλου το μήνυμα φοβήθηκε τον Κύριον είναι και για τους ειδωλολάτρες. Αν θα διαβάσετε το βιβλίο των Πράξεων θα το δείτε αυτό, ότι οι Απόστολοι κηρύσουν το Ευαγγέλιο με κεντρικό σημείο φοβηθείτε τον Θεόν, γυρίστε πίσω. Δεύτερον, δότε αυτό δόξα. Ο σκοπός της μετανοίας σας και της εφαρμογής του Ευαγγελίου είναι η δόξα του Θεού, εις τον οποίον Θεόν ανήκει η δόξα, εις μόνον Αυτόν και σε κανέναν άλλο, μόνο εις τον Θεό. Τρίτο σημείο. Και προσκυνήσατε το ποιήσαντι των ουρανών και την γη και την θάλασσαν και πηγάσει δάτων. Αυτό το προσκυνήσατε μόνο το Θεό. Και για να κάνει σαφή το λόγο, αυτός που είναι δημιουργός του παντός, όχι την κτήση, μη λατρεύετε την κτήση, αλλά τον κτήστη. Η κτήση είναι δημιούργημα. Ούτε τον αντίχριστον θα λατρεύσετε, που θα στήσει την εικόνα του για να προσκυνηθεί. Θα είναι μία υπόμνηση της πρώτης εντολής. Ματθαίος 4,10. Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Λέγουν αγαπητοί μου οι πατέρες της Εκκλησίας μας το εξής. Γιατί όταν σας μίλησε για τον Αντίχριστο, σας είπα τη φυσιογνωμία του, σας είπα χαρακτηριστικά. Είναι πολλά. Ένα σημείο είναι και αυτό που θα σας πω τώρα. Οι ημέρες εκείνες θα είναι τόσο φοβερές, ώστε εκείνος που θα ομολογεί μόνο Ιησού Χριστόν ως Θεόν, χωρίς να τηρεί τις εντολές του Χριστού, θα σώζεται. Αυτό το λέγει ένας ασκητής, και άλλη φορά σας το έχω πει, θα το επαναλάβω. Τότε στην έρημο της Αιγύπτου, της Άνω Αιγύπτου, ζούσαν οι ασκητές, ετέθη ένα ερώτημα. Ετέθη λοιπόν το εξής ερώτημα. Γέροντα λέγουν σε έναν ασκητή,
Εμείς έχουμε πολλή άσκηση, ζούμε όπως ζούμε, και πράγματι ήταν τρομερή η άσκηση. Αν διαβάσετε τον τρόπο που ζούσαν οι ασκητές στην έρημο, ούτε από μακριά μπορούμε εμείς να μιμηθούμε. Μετά από μας τι θα γίνει? Οι άνθρωποι θα ζουν κατά των ίδιων τρόπων? Και απαντάει εκείνος: όχι. Όταν θα περάσουν χρόνια, οι άνθρωποι θα κάνουν το μισό έργο από εκείνο που κάνουμε εμείς. Σκεφτείτε μόνο, κάνω μια παρένθεση, ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, που ζει τον 10ο αιώνα, λέει στους ασκητάς, στους μοναχούς του στο μοναστήρι, ήταν παρά την Κωνσταντινούπολη, λέγει: δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν ζούμε όπως έζησε ο Μέγας Αντώνιος και οι μεγάλοι ασκητές. Τουλάχιστον λίγο δεν μπορούμε? Λέει αυτά στους μοναχούς του τον 10ο αιώνα. Τι θα λέγαμε στον 20ο? Βάλτε με το μυαλό σας. Λοιπόν, μισό έργο, λέγει, θα πράττουν οι άνθρωποι τότε, οι ασκητές, μισό από εκείνο που κάνουμε εμείς. Και μετά από αυτούς, δεν θα έχουν καθόλου έργων, παρά μόνο θα έχουν πίστην, θα ομολογούν πίστην. Αλλά εκείνοι που θα ομολογούν πίστην εις τον Χριστό θα είναι ανώτεροι από μας. Γιατί θα είναι τόσο φρικτές οι ημέρες εκείνες που, αγαπητοί μου, δεν θα υπάρχουν περιθώρια έργου, αλλά για να ομολογήσει μόνο ο Χριστός θα υφίστασε τρομερό μαρτύριο. Βλέπετε συνεπώς ότι εδώ έχουμε μια υπόμνηση της πρώτης εντολής, ότι μόνο το Θεό θα προσκυνήσεις και θα λατρεύσεις, όχι τα είδωλα. Η υπόμνηση της πρώτης εντολής είναι ότι πια δεν μένει μόνο ένα σημείο, το σημείο να μείνεις πιστός στον αληθινό Θεό, τίποτε άλλο. Θα είναι τόσο δηλαδή φοβερή εκείνη η ημέρα. Το βλέπουμε και εμείς εδώ μέσα σε, θα λέγαμε, σε 20 χρόνια μπορεί να βγάλει κανείς μια στατιστική, επιτρέψτε μου να το πω αυτό το πράγμα, ότι πράγματα που λέγαμε με κάποια αυστηρότητα πριν από 20 χρόνια, τώρα δεν μπορούμε να τα πούμε με τόση αυστηρότητα. Δεν μπορούμε. Οι άνθρωποι διαρκώς αλλάζουν. Όχι ότι παραβαίνουμε τους κανόνες της Εκκλησίας μας, να φυλάξει ο Θεός, αλλά βλέπουμε τους ανθρώπους ότι δεν δύναται πλέον να εφαρμόσουν εκείνο το οποίο λέγει ο Λόγος του Θεού. Και είναι πιστοί άνθρωποι, επιθυμούν να εφαρμόσουν, αλλά δεν δύναται σε όλο το βάθος και το μέγεθος του πράγματος να το εφαρμόσουν. Τέταρτον, ότι ήλθε η ώρα της κρίσεως αυτού. Δηλαδή, ήρθε το τέλος, η ώρα της κρίσεως. Πέραν από αυτό το τέλος, πέρα από αυτή την ώρα της κρίσεως, δεν θα υπάρξει ούτε μετάνοια, ούτε ευαγγελισμός, αλλά κρίσης που θα οδηγήσει είτε εις την αιώνιον ζωή, είτε εις την αιωνίαν κόλαση. Εδώ πρέπει να συμπληρωθεί κάτι πολύ σημαντικό και παρακαλώ προσέξατε το. Πρόκειται για εκείνους που κατά καιρούς εμφανίζονται, και είναι αιρετικοί βεβαίως αυτοί, και προαναγγέλουν το τέλος και την κρίση του Θεού και λέγουν ότι ήρθε το τέλος, ότι η κρίση επίκειται του Θεού, αλλά αυτό το τέλος το θεωρούν είτε ως φυσική ή πυρηνική καταστροφή, ή ακόμα την κρίση του Θεού σαν καταστροφή των ασεβών και ηλιστική απόλαυση των πιστών κατά των χιλιαστικών τρόπων που σας έδειξα προηγουμένως με εκείνο το έντυπο των χιλιαστών, ότι περιμένουμε μια γη να την απολαύσουμε γεμάτη από αγαθά. Πάντως, είτε κατά χιλιαστικών τρόπων υπάρχει αυτή η ερμηνεία, είτε κατά πεντηκοστιανικών τρόπων, προτεσταντικών τρόπων, το θέμα που καθορίζονται χρονολογίες και θα έρθει τότε ο Χριστός και τι θα είναι όταν θα έρθει και τούτο και εκείνο,
Αυτά δεν επαληθεύουν. Φυσικών είναι. Δεν επαληθεύουν. Διαψεύδονται αυτοί οι οποίοι τα εξαγγέλουν. Αυτό το τέλος του κόσμου. Θυμηθείτε, πόσες φορές οι εφημερίδες έχουν δημοσιεύσει για αυτό το τέλος του κόσμου. Αγαπητοί μου, όλα αυτά είναι δαιμονικές κατασκευές. Είναι δαιμονικά τερτύπια που τα λέγει ο διάβολος. Γιατί λέτε? Για να γελιοποιεί το γνήσιον χριστιανικό κήρυγμα και να αποτρέψει τους ανθρώπους από την εν Θεώ μετάνοια. Γι' αυτό λέγει αυτά. Να γελιοποιήσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αφού δεν ήρθε, δεν θα έρθει ο Χριστός. Διαψεύθηκε λοιπόν, διαψεύστηκε εκείνος, διαψεύστηκε εκείνος. Και γίνεται μια γελιοποίηση του Ευαγγελίου. Δηλαδή είναι δαιμονικό κήρυγμα αυτό. Και άλλος άγγελος, συγγνώμη, και άλλος δεύτερος άγγελος οικολούθησε λέγον: Έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη, ή εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής πεπότηκε πάντα τα έθνη. 14,8. Κι άλλος δεύτερος άγγελος που ακολουθεί τον πρώτον, στο μεσουράνημα εννοείται, έλεγε: Έπεσε η Βαβυλώνη μεγάλη, η οποία από το κρασί της ορμής, θυμός, της ορμής, της πορνείας της επότισε όλα τα έθνη. Εδώ έχουμε μία ευχάριστη αγγελία, ότι επιτέλους έπεσε η Βαβυλώνα. Αλλά και ταυτοχρόνως είναι δυσάρεστος και τρομερή αυτή η είδηση, διότι όταν πίπτει η Βαβυλών, τότε παρασύρει όλα τα έθνη στην καταστροφή. Ποια είναι όμως αυτή η Βαβυλώνα? Δεν υπάρχει Βαβυλώνα σήμερα, Είναι γνωστό ότι η Βαβυλών κατεστράφει. Κατεστράφει μάλιστα τον 6ο αιώνα, όταν την κατέστρεψαν οι Πέρσες, οι οποίοι μπήκαν στη Βαβυλώνα μέσα σε μια νύχτα και η πόλη έπαθε μεγάλη φθορά. Μετά όμως κατεστράφει οριστικά. Ο Μέγας Αλέξανδρος όταν περνούσε από εκεί, λέγουν οι ιστορικοί, όταν περνούσε από εκεί, του είπαν για μια στιγμή και δια τη Βαβυλώνα και δια την Νινεβή, ότι εδώ είναι τα ερείπια της Νινεβή και μετά της Βαβυλώνας. Δεν υπήρχε πια τίποτε, αγαπητοί μου. Ακούτε, δεν υπήρχε τίποτε. Δηλαδή και η Νινεβή, η μεγάλη εκείνη πόλη, η οποία και αυτή αποτελεί ένα σύμβολο που κήρυξε εκεί ο Ιωνάς, και η Βαβυλών ήδη από την αρχαιότητα δεν υπάρχουν πλέον. Πώς εδώ αναφέρεται η Βαβυλών? Τι σημαίνει η Βαβυλών? Είναι οι αντίθεες δυνάμεις η Βαβυλών, διότι είχε πραγματικά σταθεί στην εποχή της σε μια πόλη που αντιστάθηκε στο θέλημα του Θεού. Σας θυμίζω όχι μόνο το τι έκανε ο αρχιμάγειρος του Ναβουχοδονόσορος, ο οποίος ελεηλάθησε το ναό του Θεού και τον επιρπόλησε. Σας θυμίζω ακόμη και εκείνο το αμάρτημα που επέβαλε η Βαβυλώνα στους λαούς και τα έθνη της εποχής της, να προσκυνήσουν τη χρυσή εικόνα του Μαρδούχ, κατάλους του Μαρδούχ, κατάλους του Ναβουχοδονόσορος. Σας είπα, ή του Μαρδούχ του Θεού, του Πολιούχου της Βαβυλώνας, ή του Ναβουχοδονόσορος. Και δεν προσεκίνησαν οι τρεις εκείνοι νέοι, οι τρεις παιδες, οι οποίοι ρίφθαν στο καμίνι του πυρός. Για να πάρετε μία εικόνα, ποια είναι το η Βαβυλώνα, ή το εκείνη που υπηρέτησε την κεσαρολατρία, υπηρέτησε την θεοποίηση του ανθρώπου. Έτσι η Βαβυλών στέκεται το σύμβολο των αντιθέων δυνάμεων, γράφει ο Αρέθας. Και τι η Βαβυλών? Ουκάλι ή ούτως ο φθαρτός κόσμος. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτός ο φθαρτός κόσμος. Και συνεπώς είναι το σύμβολο του φθαρτού κόσμου, του παρερχομένου
και του αποστατημένου από το Θεό. Βαβυλών ακόμη, όπως ξέρετε, σημαίνει σύγχυση. Βαβυλωνία, σύγχυση, Βαβυλών. Μας το λέει η Αγία Γραφή, το βιβλίο της Γενέσεως, ότι το όνομα αυτό δόθηκε γιατί έγινε η σύγχυση των γλωσσών εις εκείνη τη γνωστή πυργοποιία. Γράφει ο Άνθιμος της Ιεροσολύμων και ο Ανδρέας Κεσαρίας το γράφει. Βαβυλών δε, ο ερμηνεύεται σύγχυσης, τροπικός λέγεται, ο παρόν κόσμος, διό και πόλης μεγάλη ήρυτε. Βαβυλώνα λέγει που ερμηνεύεται σύγχυση, τροπικά λέγεται ο παρόν κόσμος. Γι' αυτό και λέγεται μεγάλη πόλη, επειδή ο κόσμος όλος είναι μεγάλος, πόλης. Οπότε, τι βλέπουμε. Όπως τότε, οι απόγονοι του Νόε επεχείρησαν την πυργοποιία να φτάσουν, λέγει, έως τα σύννεφα, έως τον ουρανό. Γιατί? Σαν ένα σημάδι μνημιακό ότι θα ξεχυθούν σε όλο τον κόσμο. Κάποτε ξεκίνησαν από ένα σημείο. Προσέξτε αυτό που σας λέγω. Από ένα σημείο ξεκίνησαν. Από τον τόπο εκείνον, την πόλη εκείνη που ονομάστηκε κατόπιν Βαβυλωνία, Βαβυλών. Και ονομάστηκε έτσι γιατί έγινε σύγχυση των γλωσσών. Τι ήταν εκείνος ο πύργος? Ήταν το μνημείο, το υλικό μνημείο ενώσεως των λαών. Προσέξτε, το υλικό μνημείο ενώσεως των λαών, της ενότητος των λαών, το σύμβολο, υλικών σύμβολων ενότητος των λαών. Όπως ακριβώς και σήμερα ζητούμε ενότητες των λαών με πολιτιστικές ή εμπορικές συμφωνίες και δοσοληψίες. Έχουμε δηλαδή υλικά σημεία ενότητος των λαών. Ακόμα και μία γλώσσα. Αν υποτεθεί ότι αύριο δεν θα μιλάμε ελληνικά, αλλά θα μιλάμε μια άλλη γλώσσα, ευρωπαϊκή. Γιατί είναι και αυτό το πρόγραμμα, όπως λέγεται. Λοιπόν, αν αύριο δεν μιλάμε ελληνικά, εν ονόματι τίνος θα είναι? Εν ονόματι της Πανευρώπης. Το σχέδιο δεν είναι καινούριο. Ανοίξτε σας παρακαλώ την εγκυκλοπαίδεια τη μεγάλη του Πυρσού, νομίζω στο λίμα Ευρώπη, νομίζω, δεν θυμούμε αυτή τη στιγμή γιατί τώρα μου ήρθε στο μυαλό να σας το πω, να δείτε ότι το σχέδιο είναι από τον περασμένο αιώνα για μία Πανευρώπη. Δεν είναι καινούριο σχέδιο. Δεν είναι. Ξέρετε ακόμη ότι καθιερώθηκε εκείνη η γλώσσα, η Εσπεράντο, αυτή η νεκρή γλώσσα. Γιατί λέτε? Για να συνεννοούνται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Γιατί νομίζουν ότι η γλώσσα εμποδίζει τους ανθρώπους να έχουν ενότητα. Και αν λοιπόν έχουμε μία κοινή γλώσσα ή ένα κοινό ημερολόγιο, σύγχρονο πράγμα αυτό, θα έχουμε μία ενότητα. Προσέξτε, ανοητένουμε. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε κοινή γλώσσα, την ελληνική, έχουμε κοινό ημερολόγιο και τρογόμαστε. Σε όλες τις εποχές τρογόμαστε. Γιατί τρογόμαστε? Γιατί μας λείπει η αγάπη. Απλούστατα. Εδώ σε ένα σπίτι τρογόμαστε. Γιατί μας λείπει η αγάπη. Το ημερολόγιο φταίει? Η γλώσσα φταίει? Τίποτα δεν φταίει. Λείπει η αγάπη. Λείπει το Πνεύμα του Θεού. Δεν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού. Συνεπώς, εδώ βλέπουμε ότι την εποχή που χτίστηκε η Βαβυλών, θέλησαν να χτίσουν ένα μνημείο υλικής ενότητος των λαών που θα έφευγαν μακριά. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και σήμερα. Χτίζουμε αυτά τα υλικά σημεία, υλικά μνημεία, κοινή γλώσσα, κοινό ημερολόγιο, εμπορικές σχέσεις, πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ των λαών. Βλέπετε, κινούμε, όχι εμείς οι Έλληνες, όχι εμείς οι Έλληνες. Προσέξτε, όλοι οι λαοί κινούνται από την Ανατολή στη Δύση και από τη Δύση στην Ανατολή για να έχουν τέτοιου είδους ενότητες. Αλλά το δυστύχημα είναι για μας, ό,τι έγινε τότε σύγχυσης γίνεται και σήμερα. Υπάρχει σύγχυσης. Όλο αυτό το κατασκεύασμα
λέγεται Βαβυλών. Με αυτή την έννοια τώρα έρχεται ο άγγελος να πει: έπεσε η Βαβυλών. Και θα αποδειχθεί όπως τότε στην πυργοποιία ότι ματαιοπονούσαν, και τότε στο τέλος της ιστορίας θα πούν οι άνθρωποι πόσο μάταια ήταν αυτά που κάναμε. Να το πω με μία λέξη: τι μάταιος ήταν αυτός ο εξελιγμένος και προηγμένος τεχνικός πολιτισμός. Πήγαμε, φτάσαμε, ταξιδέψαμε, ανεβήκαμε στα ουράνια και τι βγάλαμε? Αυτό στο τέλος θα πούν οι άνθρωποι: τι βγάλαμε? Ματαιοπονήσαμε. Θα πέσει η Βαβυλών, δηλαδή πλέον δεν θα έχει την ισχύ της. Πρέπει να σας πω ότι στην Παλαιά Διαθήκη είναι γνωστό ότι Βαβυλών ονομάζεται κατά πρόσωπο ποιήση όλος ο αμαρτωλός και ο αποστατημένος κόσμος. Στην Καινή Διαθήκη προσωποποίηση των αντιθέων δυνάμεων είναι η Ρώμη. Στην Παλαιά Διαθήκη η ιστορική Βαβυλών. Στην Καινή Διαθήκη είναι η ιστορική Ρώμη. Δηλαδή η Ρώμη, πραγματικά η Ρώμη. Αλλά αναφερομένη όμως με την παλαιάν της ονομασία, ως αντίθεες δυνάμεις, Βαβυλών πάλι. Εδώ στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, όταν λέγει ο Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης έπεσε η Βαβυλών, θα το λέγει έτσι: έπεσε η Ρώμη. Έπεσε η Ρώμη. Αλλά η Ρώμη, συγγνώμη, ήταν δε αντίληψη και των πρώτων των χριστιανών του πρώτου αιώνος, αλλά και των Ιουδαίων του πρώτου αιώνος, ότι η νέα Βαβυλών είναι η Ρώμη. Τώρα τι είναι η Ρώμη? Σας το είχα αναλύσει ήδη τον Μάιο, όταν σας είχα πει με την κεσαρολατρεία της τι εισήγαγε στον κόσμο και ως διώκτης των χριστιανών η Ρώμη. Ώστε λοιπόν, θα πέσει η Ρώμη. Ποια Ρώμη? Η ιστορική Ρώμη αυτή που υπάρχει τώρα? Ω αγαπητοί μου, σύμβολο έγινε η Ρώμη. Προσέξτε, έγινε σύμβολο η Ρώμη. Και σας είπα, είναι οι αντίθεες δυνάμεις. Όταν γράφει έπεσε, αυτό το διπλούν εκφράζει την απόλυτη βεβαιότητα της πτώσεως και καταργήσεως πάσης αντιθέου πολιτικής ή πνευματικής δυνάμεως με έκδηλον αντιχριστιανικό χαρακτήρα. Γράφει ο προφήτης Ιερεμίας 27,2: αναγγείλατε εν της έθνεση και ακουστά ποιήσατε και μη κρύψετε, είπατε εάλλο και Βαβυλών. Κατησκύνθη δήλος η απτόητος, η τρυφερά παρεδόθη μαροδάχ. Και λίγο πιο κάτω στο τρία χωρίο: και ουκέστε ο κατοικών εν αυτή από ανθρώπου και έως κτίνους. Δηλαδή αναγγείλετε στους λαούς και να γίνει ακουστό αυτό, μη το κρύψετε, εάλλο και Βαβυλών. Αλώθηκε η Βαβυλών, έπεσε η Βαβυλών. Κατησκύνθη βήλος, ο Θεός βήλ, η απτόητος, η τρυφερά παρεδόθη Μαροδάχ, ο ειδονιστικός Θεός Μαρδούχ, έπεσε και αυτός, παρεδόθη. Δεν θα υπάρχει εκείνος που θα κατοικεί εις αυτήν από ανθρώπου έως κτίνους. Και εκείνο που είναι καταπληκτικό είναι το εξής: αυτά επραγματώθησαν μέχρι κεραίας, όπως σας είπα προηγουμένως, εις την ιστορική Βαβυλώνα. Εις την ιστορική Βαβυλώνα, χωρίς να εξαντλείται η προφητεία δια την ιστορική Βαβυλώνα, όπως και η καταστροφή της Ιερουσαλήμ που την προφητεύει ο Κύριος έγινε ιστορικός τύπος των εσχάτων. Χωρίς να εξαντλείται η καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν, αλλά επεκτείνεται στα έσχατα με την έννοια της καταστροφής του κόσμου. Ώστε λοιπόν η Βαβυλών είναι και η Ρώμη ένα σύμβολο.
του πεπαλαιωμένου, εφθαρμένου και αποστατημένου κόσμου. Αυτή η νοητή λοιπόν Βαβυλών, εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής πεπότηκε πάντα τα έθνη, που λέει ο Ευαγγελιστής, δηλαδή από το κρασί της ορμής της αποστασίας της επέδρασε σε όλα τα έθνη. Είναι κάτι καταπληκτικό. Να τη γράφει ο Ανδρέας Κεσαρίας. Ίνον θυμού πορνείας, ίνος θυμού θα πει ίνος κρασί ορμής. Και το κρασί όπως μπεθά κανείς δείχνει την ορμητικότητα. Ίνον θυμού πορνείας καλή ου μόνον την εξειδωλολατρίας βαξίαν και των φρενών έκσταση, αλλά και την εκπάσης αμαρτίας μέθην και παραφοράν. Δεν δείχνει μόνο, λέγει, την βαξία, επειδή περικρασεί ο λόγος, γι' αυτό και χρησιμοποιεί αυτό το ουσιαστικό βαξία, από τον βάκχο. Τη βαξία, τη μέθη δηλαδή, της ειδωλολατρίας, και την έκσταση, το σάλεμα των φρενών. Σε ποιαν, από ποιαν άποψη? Όταν ο άνθρωπος κάνει απονενοημένα πράγματα. Μέσα σε ολόκληρη την Ιφίλιο το βλέπουμε αυτό, αγαπητοί μου, να κάνουν οι άνθρωποι απονενοημένα πράγματα. Από το σημείο μιας πυρηνικής εκρήξεως μέχρι απονενοημένα πράγματα. Όχι, λέει, μόνον αυτά, αλλά και από τη μέση κάθε αμαρτίας και παραφοράς. Εκείνο που κάνει εντύπωση ότι η Βαβυλώνη είναι πολύ ζωηρή στην εποχή μας, και ότι αυτή η Βαβυλώνη, η νοητή Βαβυλώνη, εξαπλουμένη επιδρά δυσμενός και κακός εις όλον τον κόσμο. Προσέξτε πως επιδρά. Με χίλιους τρόπους. Η σπουδαιότερη είναι τα μέσα της τηλεπικοινωνίας, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ακόμα και οι εμπορικές σχέσεις. Έτσι έχουμε μια μεγάλη επικοινωνία των λαών, και με τον τρόπον αυτόν η νοητή Βαβυλών ποτίζει με το κρασί της πορνείας της, δηλαδή της αποστασίας της, ποτίζει όλα τα έθνη. Έτσι θα δείτε αυτών των λεγόμενων πολιτισμών να πηγαίνει στις εσχατιές της γης μέχρι τους εσκιμώους, αγαπητοί μου. Οι εσκιμώοι κοντεύουν να φθαρούν, να εξαφανιστούν από τον πολιτισμό που πήγε στον τόπο τους. Παντού χώνεται αυτός ο πολιτισμός μας. Και δεν είναι απλώς πολιτισμός με την έννοια να σου πάει το ηλεκτρικό, να σου πάει μία άνεση στοιχειώδη, αλλά πηγαίνει σαν φορέας φθοράς, παρακμής, διαστροφής. Σαν παραδείγματα θα σας πω ακόμη αυτού του κρασιού που ποτίζεται ο κόσμος, θα σας αναφέρω όλα τα έθνη, θα σας αναφέρω τη μουσική pop, jazz, και ειδικότερα την pop. Έχει τρελαθεί όλη η Ιφίλιος με τη μουσική αυτή. Σας αναφέρω το κάπνισμα που τρελάθηκε όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει γωνιά της γης που να μην καπνίζουν οι άνθρωποι. Σας αναφέρω τα ναρκωτικά που δεν υπάρχει γωνιά της γης που να μην τα χρησιμοποιεί. Και οι έννοιες της ελευθερίας που δεν είναι παρά ασυδοσία και αναρχία. Το έγκλημα, όλοι οι λαοί πια αρχίζουν να δέχονται την επίδραση της εξάρσεως του εγκλήματος, και οι γενετήσιες διαστροφές. Να ποιο είναι το κρασί, ο θυμός της, δηλαδή ο θυμός του ίνου της πορνείας, δηλαδή ποιο είναι αυτό το κρασί, αυτή η ορμή που ξεχύρεται σε όλο τον κόσμο και ποτίζει όλα τα έθνη, δηλαδή επιδρά γισμενός εφόλων των εθνών. Προσέξτε, όταν γράφει ότι η Βαβυλών πεπότηκε, ότι η Βαβυλών έχει ποτίσει όλα τα έθνη, σαν να φεύγει από κάποιο κέντρο αυτό το πότισμα, δηλαδή το κακό να ξεκινάει από κάπου και να διαχέεται προς όλον τον κόσμο. Ποιο είναι αυτό το κέντρο από το οποίο διαχέεται όλο αυτό το κακό? Ποιο είναι το κέντρο αυτής της νοητής Βαβυλώνος? Χωρίς περιστροφές, αγαπητοί μου, το κέντρο είναι ο δυτικός κόσμος.
είναι ο δυτικός κόσμος, και ως γεωγραφία αλλά κυρίως ως νοοτροπία. Δεν είναι τόσο μόνο ως γεωγραφία, γιατί μπορείτε να βρείτε αυτό και στην Ιαπωνία που είναι ο ανατολικός κόσμος, όσο κυρίως ως νοοτροπία. Δηλαδή η νοοτροπία του δυτικού κόσμου, που κατά βάση είναι η ελληνική νοοτροπία. Προσέξτε, κατά βάση είναι η ελληνική νοοτροπία, η αρχαία ελληνική, η οποία έγινε η δυτική νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία, η δυτική, όχι μόνο ως γεωγραφία, αλλά κυρίως ως νοοτροπία, είναι εκείνη η οποία έχει ποτίσει όλο τον κόσμο με τη διαφθορά και την αποστασία. Αυτό είναι το κακό. Από αυτό το κέντρο ξεπηδά όλο το κακό και ξεχύνεται σε όλο τον κόσμο. Από την Αμερική μέχρι την Ιαπωνία και από το Βόρειο Πόλο. Και από το Βόρειο Πόλο μέχρι το Νότιο Πόλο θα δείτε να υπάρχουν αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως. Η μουσική pop, το κάπνισμα, τα ναρκωτικά, η ασυδοσία, το έγκλημα, οι γενετήσιες διατροφές. Πού γεννήθηκαν αυτά? Στη δυτική νοοτροπία. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η νοητή Βαβυλών. Και έρχεται τώρα να πει ο άγγελος, έπεσε η Βαβυλών. Δηλαδή αυτός ο διεφθαρμένος κόσμος θα πέσει και θα γίνει νέα τάξη. Και αυτή η νέα τάξη δεν θα είναι παρά η Βασιλεία του Θεού. Όταν ο Θεός, όταν ο Χριστός θα κρίνει τον κόσμο και θα φέρει ένα καινούριο κόσμο. Όχι κατά ηλιστικών ή προτεσταντικών τρόπων, αλλά θα είναι η Βασιλεία του Θεού, στην οποία δεν θα υπάρχει ούτε πόσεις ούτε βρώσεις, αλλά το πανηγύρι της θέας του προσώπου του Χριστού.